άγγελος είναι ακριβώς 3,5 μηνών και μας κοιτάει μέσα στο στόμα και του άλυσα ένα αχλάδι με νερό και θα του δώσω, γιατί το αχλάδι τα κομμάτια τα πιπηλάει. Μαμά, γιατί που το έφαγε? Τον βλέπω ότι είναι πινάλας ο κυριούλης, οπότε θα το προσπαθήσουμε να δούμε αν θέλει να φάει. Δεν θα πιω άλλο μιχημό, μαμά. Σαλάκια. Μαμά. Θα τον αφήσω λίγο να δω. Θέλει, δεν θέλει, τι κάνει, για να δω. Ψάχνει. Από ό,τι βλέπουμε, ψάχνει. Ψάχνει να φάει μπουκίτσα. Μα όχι, θα πω το. Έκανε μόνος του. Να, το σου έρχεται μπροστά. Ανοίγει και το στόμα. Ψυχούλα μου. Ψυχούλα μου. Τι τρως εσύ, τρως αχλάδι. Θα το πούμε στον μπαμπά. Ε, βέβαια, δεν θα το ξέρει ο μπαμπάς. Να το πάρουμε και στον κίνη. Να το πάρουμε τηλέφωνο να το πούμε. Παιδιά, τον άφησα, τον σκούπισα και κλαίει. Δείτε να δείτε. Όχι, όχι, όχι. Να, να, να. Να, να, να. Να, να. Να, παιδί μου. Ο Χριστός και η Παναγία, 3,5 μηνών, δείτε εδώ. Τρελαίνεται κιόλας. Κάνει και ήχους. Δεύτερη μέρα που τρώμε αχλαδάκι αλεσμένο με νεράκι. Ναι. Και μας αρέσει μας πολύ. Το πιάτο. Τέλειο. Δεν έπαθε τίποτα μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Τίποτα. Εδώ κολλάει, οπότε και να μου κουνηθεί για να παίξει οτιδήποτε δεν παθαίνει τίποτα. Το κουταλάκι είναι τέλειο. Δεν έχει το άγχος ότι είναι σκληρό να χτυπήσει τα ούλα του μωρού. Ναι. Τι κάνεις εκεί βρε. Θα παίξουμε τώρα ή θα φάμε? Αγκού, ναι. Σ' αρέσει, το ξέρω. Αγάπη μου. Και η σαλιάρα την ξεπλένεις, τη βάζεις στο πλυντήριο, μπόμπα, αποστηρωμένη. Και ξεκινήσαμε και νεράκι να πίνουμε, βεβαίως, βεβαίως. Αποστηρώνουμε μπιμπερό και βράζουμε νεράκι. Ναι, δεν πιούμε νερό, ναι. Λοιπόν, να πω ότι ήταν γεμάτα μέχρι πάνω, μέχρι την εγκοπή. Δείτε πόσο έχει φάει και στα δύο. Πεινάει κι άλλο, αλλά δεν θα του δώσω, μην το παρακάνω, γιατί είναι η δεύτερη μέρα. Κλάψω ορίζει τώρα γιατί θέλει και άλλο. Αλλά δεν θέλω να του δώσω άλλο γιατί είναι δεύτερη μέρα και δεν θέλω να πιεστεί το στομαχάκι του. Ευτυχώς πιάνει και τον μπιμπερό, πίνει νερό. Αν και ιδανικά θα ήθελα καλαμάκι, αλλά αφού ξεκινήσαμε νωρίτερα. Τι είναι βρε, πάμε για θυλασμό τώρα. Έτσι μου κάνει και η Αλεξάνδρα. Εχθές πήγαμε και παιδίατρο, κάναμε το εμβόλιο που είναι από το στόμα, οι σταγόνες. Θυλάζει. Έτσι μου έκανε και η Αλεξάνδρα σε κάθε γεύμα. Μέχρι 2,5 χρόνια που αποθυλάσαμε, έτσι μου έκανε. Μετά από οποιοδήποτε φαγητό ήθελε το γάλα της μαμάς. Ήθελε τα λεγόμενα βυζούκια της. Ξεκινήσαμε πιο νωρίς, τώρα ο Άγγελος θα γίνει 4 μηνών. Και ξεκινάνε 4 μηνών με ριζάλευρο ή φαρίνη λακτέη ή ό,τι θες από αυτά. Εγώ επειδή δεν θέλω να δώσω κάτι έτοιμο, θέλω να δίνω μόνο φρέσκα και θέλω να δίνω μόνο λαχανικά, φρούτα, να ξεκινήσουμε με τα φρούτα, μετά να πάμε στα λαχανικά, πιο υγιεινά. Δεν θέλω να δίνω έτοιμα. Είπα να τον ξεκινήσω με λίγο αχλαδάκι, γιατί μας κοιτάει στο στόμα και κλαίει στο καρκλάκι το κάθε, ενώ έχει θυλάσει. Και να τονίσω ότι τώρα πήρε 110 γραμμάρια, δηλαδή μισό κιλό, μέσα σε 10 μέρες, που σημαίνει ότι μόνο με το θυλασμό χορταίνουμε και παίρνουμε και βάρος και ύψος και είμαστε τέλεια. Αλλά καθώς το καρκλάκι μας κοίταγε, οπότε το ζήλεψε και τον έβαλα μια μέρα έτσι λίγο το. Και το ακούμπησα μια μέρα το αχλάδι λίγο στο στόμα. Τρελάθηκε. Και είπα να του το αλέσω. Σας το τράβηξα βίντεο την πρώτη φορά. Σήμερα ήταν η δεύτερη. Μου είπε ο γιατρός εχθές που πήγαμε να τον συνεχίσω.
Απλά μου λέει δεν βιαζόμαστε δειλά-δειλά. Σιγά-σιγά το χλάδι, 2-3 μπουκίτσες. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να βιάζεσαι, επειδή είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο μωρό. Γι' αυτό το λόγο με άφησε ο παιδίατρος λίγο πιο νωρίς να φάει. Και γι' αυτό το λόγο ξεκινήσαμε και το νεράκι. Όταν ξεκινάνε οι στέρεες τροφές, ξεκινάς και το νεράκι. Απλά στην προκειμένη φάση, όταν είναι 6 μηνών, τα παιδάκια κόβεις την αποστήρωση, αν θέλεις. Δεν χρειάζεται αποστήρωση. Εμείς τώρα που ξεκινήσαμε πιο νωρίς, θα αποστηρώνω τα πάντα. Το καλό είναι, όπως σας είπα, το πιατάκι και η σαλιάρα μπαίνουν στο πλυντήριο πιάτων. Τον μπιμπέρο μπορώ να το βράζω, που και αυτό μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων, αλλά δεν θέλω. Μπορώ να το βράζω. Και είμαστε μια χαρά. Καλημέρα Τζορτζινάκια μου, τι κάνετε και πώς είστε? Θύλασα το μπεμπάκο μου τώρα για πρωί, από ό,τι είδατε. Του άλλαξα μπιμπιλίνο, βρήκα ρούχα στα μεγάλα. Συνήθως ντύνονται από το βράδυ, δεν υδρώνουν στον ύπνο τους, οπότε είναι έτοιμα. Αλλά χθες πέσαν γυμνούλικα μετά από το κδάπ, δεν θέλανε να ντυθούν. Η τρελή του σπιτιού. Και η Αλεξανδρούλα μου πλένει τα δοντάκια της. Ο Γιώργος θα γράψει τώρα την ορθογραφία. Θα της χτενίσω τα μαλλιά. Ντύθηκε. Θα βρω και εγώ ρουχαλάκια να ντυθώ. Αφού κάνουμε την ορθογραφία. Μια επανάληψη. Και θα φύγουμε για το σχολείο. Είπα και στο Χριστάκο μου, γιατί τώρα έφυγε. Δεν έχει ώρα που θα μείνει το καρότσι εκτός σπιτιού. Το άφησε κάτω στην είσοδο για ένα τεταρτάκι. Μέχρι να κατέβουμε εμείς. Τα πρωινά τα έχω έτοιμα από εχθές. Έλα, αγάπη μου. Τα μανίκια. Τους έβαλα για πρωινό. Γέμισα τα παγούρια τους εχθές για να είμαι λίγο έτσι στο χρόνο μου πιο καλά, το έκανα. Και επειδή είναι ένα πρωινό το οποίο μπορείς να το κάνεις την προηγούμενη μέρα, ήμουν πομπλέ. Τους έβαλα τυροπιτάκια και σπανακοπιτάκια. Κουρού. Και τους έφτιαξα και ένα σάντουιτς με κοτόπουλο και τυράκι. Οπότε είναι μία χαρά. Αγκού εσύ, αγκού. Λοιπόν. Όχι τέτοια λαστιχάκια. Δεν θέλω να σου βάλω πάλι αυτά και σφάσουν οι τρίχες. Βρες άλλα λαστιχάκια. Γράφεις Γιώργο. Γιώργο, έφτιαχναν. Πάμε για μαλλί. Κλασικό πλάνο, αφού θέλω να τα πηγαίνω με τα πόδια. Μια Αλεξάνδρα και ένας Τζόρτζ. Και μια μαμά που σήμερα, εντάξει, δεν τρέχω, έχω χρόνο. Ιδρωμένη από τη σκάλα. Από ό,τι είδατε και μέσα στη νύχτα, πήρα καινούριο αποστηρωτή, ο οποίος έχει μηχανισμό εδώ και ζεσταίνει και το γάλα. Το γάλα αυτό είναι δικό μου. Είναι αυτό που έβγαλα χθες το βράδυ. Θα το δώσω τώρα να πιει. Γιατί θέλω να μου μάθει και λίγο μπιμπερό, τουλάχιστον για το βράδυ, να τον ταΐζει ο Χρήστος, να κοιμάμαι λίγο. Το τελευταίο, ας πούμε, γεύμα. Και τώρα του δίνω για να δω πώς θα το πάρει, που είναι το δικό μου. Μια χαρά το πίνει. Το καλό είναι ότι έχει μάθει μπιμπερό, γιατί του δίνω νερό. Ο αποστηρωτής αυτός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτόν που είχα εγώ, τον είχα 8 χρόνια. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και τον χάρισα τον προηγούμενο μήνα, μιας και είχα ρυθμίσει το θέμα με το στήθος μου. Αλλά επειδή τώρα ξανά έχω αρκετό γάλα και επειδή θέλω να πιάνει και μπιμπερό με το δικό μου το γάλα, αγόρασα αποστηρωτή. Ο συγκεκριμένος από τα Prenatal, για όποια ενδιαφέρεται, από 50 ευρώ τον πήρα στα 40. Πολύ καλός, με πολλές ρυθμίσεις. Το γάλα τώρα, ας πούμε, το πιάσα από πάνω και είναι έτοιμο. Το ρύθμισα να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία για το μωρό. Οπότε σου λύνει τα χέρια. Ειδικά όσες δεν θυλάζετε και είστε αποκλειστικά με μπιμπερό, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Σας κλείνω, έχω γίνει παπιστάζω.
και τα λέμε πιο μετά. Μόλις ήπιαμε το γαλατάκι, ρευτήκαμε, τον έβαλα στο καρκλάκι. Χαμός. Ρούχα παντού, καναπές θέλει φτιάξιμο, εδώ ένας χαμός. Αυτά εδώ πέρα βγήκαν από το στεγνοτήριο 4 η ώρα τη νύχτα που σηκώθηκα και θύλασα. Πήγα στο μπάνιο και είδα ότι είχε τελειώσει το στεγνοτήριο. Πρέπει να έχει τελειώσει κατά τις 1.30, 1, δεν ξέρω. Είχα βάλει πλυντήριο κατά τις 10 η ώρα το βράδυ. Γίνεται ένας χαμούλης, θέλει όλο το σπίτι καθάρισμα, τακτοποίηση, γίνεται ένας χαμός. Εδώ, αυτά εδώ πέρα είναι διπλωμένα, θέλουν τακτοποίηση στην ντουλάπα. Εδώ πρέπει να φτιάξω λίγο, εδώ μάσκες, δείτε εδώ τι γίνεται. Καθαρές είναι όλες. Πρέπει να φτιάξω εδώ, να ξεσκονίσω, να τα μαζέψω όλα, να τα κατεβάσω. Εδώ δείτε τι γίνεται. Εδώ δείτε, αυτά είναι ρούχα που πρέπει και αυτά να μπουν στην ντουλάπα, είναι από άλλο πλυντήριο, έχουν τακτοποιηθεί. Oh, πάμε να ξεκινήσουμε. Μεγάλος αναστεναγμός γιατί έχω πάρα πολλά. Και σε 3,5 ώρες, 4 παρά ώρες, εννοώ, όχι ώρα, πρέπει να πάρω τα παιδιά. Επίσης, ξέχασα να βγάλω εχθές όπως έπεσα για ύπνο. Φαγητό. Είπα θα κάνω μοσχαράκι, μακαρονάδα με μοσχαράκι και τυρί τριμμένο έτσι τέλειο, που μας αρέσει πάρα πολύ. Και ξέχασα να βγάλω το μοσχαράκι να ξεπαγώσει. Επόμενο γεύμα θα είναι σίγουρα θυλασμός, δεν θα δώσω μπιμπερό, αλλά έχω βγάλει από την κατάψυξη γαλατάκια, τα οποία θα τα βάλω σε αποστηρωμένο μπιμπερό, για να καταλάβετε λίγο πώς λειτουργεί όλο το θέμα. Είναι τα γάλατα που έβγαζα τον πρώτο μήνα, θα τα βάλω στο μπιμπερό, μιλάμε για πολύ γάλα. Αυτό θα το βάλω τώρα εδώ, στη βάση. Όταν θα θέλω να το ζεστάνω, θα το ζεστάνω. Δεν το ζεσταίνω ακόμη γιατί δεν κάνει να μένει ώρα ζεστό το γάλα, μετά το πετάς. Έχω και άλλα δύο φακελάκια, τα οποία θα πρέπει να γεμίσω ένα άλλο μπιμπερό αργότερα. Ακόμα είναι κρύα ευτυχώς, γιατί τα, όπως είπα, στην κατάψυξη. Έχω βάλει και το μοσχαράκι μου μέσα, όπως ήταν από την κατάψυξη κατευθείαν στην κατσαρόλα. Όπως είναι, έβαλα από το βραστήρα νερό μέσα στην κατσαρόλα και το ξεπαγώνω τώρα έτσι. Θα βγούνε, θα καθαριστεί και τα λοιπά, θα το ξαφρίσω, θα ξεπλύνω όλο το νερό να ξεπληθεί και το κρέας, που κανονικά δεν το ξεπλένουμε το κρέας, έχουμε πει, τουλάχιστον το κοτόπουλο, εγώ έτσι γνωρίζω. Ό,τι έχει αίματα και τα λοιπά θα το ξεπλύνω, δεν μπορώ, ή θα το κάνω με ξύδι. Θα το τσιγαρίσω μετά έτσι όπως θέλω να το κάνω, για να το κάνω με σάλτσα. Μ' αρέσει να παίρνω φρέσκο εκείνη την ώρα του κρεμπολέο ό,τι είναι να κάνω, αλλά μ' αρέσει να έχω και στο σπίτι μια επιλογή, ότως ώστε είτε μπορεί να έχουμε ξεμείνει πολύ ο λόγος από χρήματα. Κάτι θα υπάρχει στο σπίτι, είτε εγώ μπορεί να με προλάβω τώρα με το μωρό να πεταχτώ να πάρω. Κάτι θα υπάρχει στο σπίτι να μαγειρέψω, οπότε μ' αρέσει να έχω και στο σπίτι. Τώρα τι θα κάνω, τώρα θα τακτοποιήσω όλη την κουζίνα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Θα τακτοποιήσω μέσα στο πλυντήριο πιάτο, έτσι ώστε να το βάλω όταν θα τελειώσω με το μαγείρεμα πια. Θα το αφήσω να δράσει αφού έχω ψεκάσει. Ο μπέμπης απορώ πως κάθεται ήσυχος. 4 μέρες, παιδιά, έχω τεντωθεί. Πραγματικά έχω τεντωθεί 4 μέρες. Ψυχούλα μου καλά να είναι. Βγάζουμε τα δοντάκια μας από τώρα. Κάνουν προετοιμασία τα ούλα μας για την ακρίβεια. Οπότε μπορεί να βγουν και 5-6 μηνών. Δεν ξέρω πότε θα βγουν. Αχ. Αστέρι μου. Κοντεύουμε να κλείσουμε τους 4 μήνες, να πάμε στους 5. Πότε περνάει ο καιρός, ειλικρινά δεν το πιστεύω. Αμπού. Έχω συμμαζέψει. Είμαι κομπλέ. Έχω αδειάσει τις νεροχύτες μου. Είμαι μια χαρά. Θα ψεκάσω το τραπεζάκι μου να είναι καθαρό γιατί είναι χάλια. Κακά όλο τον τόπο.
όλο τον τόπο. Γεμίσαμε και φωτόκρεμες, παίξαμε. Και τώρα κάνουμε μπανάκι. Και η Κύρα σαρκός και τον χαζεύει. Κύρα, έχουμε κάνει και γαλλικές πλεξούδες, βεβαίως. Βάλαμε τις κρέμες μας, κάναμε το μασάζ μας, βάλαμε τα ρουχαλάκια μας, κάναμε ωρό στη μητούλα μας και τώρα θυλάζουμε και είναι έτοιμος για ύπνο. Αυτό που ακούτε είναι ο απορροφητήρας. Θα πρέπει να βγάλω το πρώτο νερό, έχει τόση ώρα βράζει, το έχω ξαφρίσει και το έχω αφήσει να βράσει καλά. Θα το τσιγαρίσω και θα συνεχίσω το μαγείρεμα. Όταν έχεις μωρό αυτά συμβαίνουν, μου βγάλει μία γουλιά στο λαιμό, ευτυχώς δεν είχα πει για μπάνιο. Έγινε και αυτός ξανά άλλαγμα. Τι έκανες εκεί? Τι έκανες εκεί? Τι? Έτοιμος ο κουκλίτσος. Ο κυλουμπίνος. Έτοιμος ο κυλουμπίνος. Ναι. Η άλλη με χάσει. Η φάση μας τώρα είναι αυτή. Είναι έτοιμος για ύπνο. Τον κουνάω λίγο στο καθισματάκι, στο καρεκλάκι του φαγητού, έχω φέρει και μια κουβέρτα. Η κατάσταση που επικρατεί είναι ακόμη αυτή εδώ. Πρέπει να καθαρίσω και αυτά, να τα βάλω να αποστηρωθούν. Δεν έχω φάει ακόμη πρωινό. Δεν έχω κάνει κάτι από δουλειές, έχω ασχοληθεί μόνο με το μωρό μέχρι στιγμής. Μία η φρουτόκρεμα, μία το μπιμπερό με το γάλα, μία ο θυλασμός, μία το μπάνιο. Όταν έχεις μωράκι καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα όλα, όμορφα δύσκολα όμως. Τουλάχιστον να τελειώσω το φαγητό και τα άλλα τα πιάνω και τα κάνω πιο γρήγορα. Και πρέπει να μπω και για μπάνιο, να λούσω το μαλλί, να καθαριστώ εδώ που με ξέρασε ολόκληρη. Τι τραβάμε δόλιες μάνες, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, υπομονή, όλα περνάνε. Μετά μένουν μόνο οι γλυκές αναμνήσεις. Σας το λέω εγώ που είναι το τρίτο μου παιδί. Τον κοίμησα 10 και 4 και η ώρα είναι 11 παρά 20. Τι κοιμήθηκε? Ούτε μισή ώρα. Ξύπνησε και έκλαιγε. Το μπάνιο μου ήταν 13 λεπτά ακριβώς. Το χρονομέτρησα, 13 λεπτά. Έβαλα και silver την ώρα που έκανα φρόλουτρο, γιατί όλα είπαμε τα μπορούμε. Προσπαθούμε να κάνουμε 2 και 3 πράγματα μαζί. Ξύρισα επιτέλους τα πόδια μου και δεν τρέπομαι καθόλου να το πω, που είχα να τα ξυρίσω σίγουρα 2 εβδομάδες, μην σας πω και παραπάνω. Δεν υπήρχε ο χρόνος. Δεν υπήρχε ο χρόνος. Και δεν μπορώ να ακούω, παιδιά, ότι ο θυλασμός είναι το ίδιο με τον μπιμπερό. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Καθόλου το ίδιο. Το μωρό κοιμάται πολύ περισσότερο όταν πίνει ξένο γάλα. Όταν έχει περάσει το στάδιο των κολικών, αυτό εννοώ. Σαφώς και μπορεί να κάθεται ξύπνιο όλη μέρα και το μωρό που πίνει με μπιμπερό και το μωρό που πίνει ξενογάλα και το μωρό που πίνει με θυλασμό. Ουφ, το πήρα αποστηρωτή και θέλω να βγάζω γάλα πάλι, γιατί θέλω να πίνει όταν είναι εδώ ο Χρήστος, έστω να ξεκουράζομαι λίγο. Να κάνω κάτι άλλο. Αυτό που πρόλαβα να κάνω είναι να βγάλω με μία κουτάλα, γιατί κάνουμε και τη συντέχεια σήμερα σε αυτό το βίντεο. Το μοσχαράκι, να το βάλω σε ένα πιάτο, να τη στραγγίξει την κουτάλα και να το βάλω σε ένα πιάτο. Έκοψα ένα κρεμμύδι και τρεις σκελίδες κόρδο. Έχω βάλει λάδι στο κατσαρολάκι, δεν έχω ανάψει ακόμη το μάτι, γιατί είπα να μπω για μπάνιο τώρα που κοιμάται να προλάβω, τουλάχιστον να καθαριστώ μην είμαι με τους εμετούς. Έχω βάλει νερό να βράζει στη μεγάλη κατσαρόλα που έπλυνα, που έβραζα το μοσχαράκι και τώρα την έπλυνα, γιατί τώρα δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη κατσαρόλα το μοσχαράκι. Πριν που ήταν κατεψυγμένο και ήταν μεγάλο κομμάτι, δεν μπορούσε να σπάσει, ήθελε μεγάλη κατσαρόλα. Τώρα είναι κομπλέ. Το νερό είναι έτοιμο, χοχλάζει για τα μακαρόνια, αλλά αν δεν τελειώσει ο θυλασμός, δεν συνεχίζω με τίποτε άλλο. Οι μαμάδες που δεν έχετε βοήθεια, σαν εμένα, και το λέω γιατί. Ξέρετε πόσο μεγάλο άγχος είναι να θες να μπεις για μπάνιο, να κάνεις ένα ντουζ, τα μαλλιά σου, οτιδήποτε, και να μην έχεις άνθρωπο έξω να σε βοηθήσει, ή θυλάζουμε αποκλειστικά, να μην μπορεί κάποιος να δώσει γάλα να σε βοηθήσει, να μπαίνεις για μπάνιο και το μωρό να ιστεριάζει. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα άγχη, θεωρώ, που τραβάμε εμείς οι μαμάδες. Μέχρι να θυλάσουμε έχει εξατμιστεί πόσο νερό. Τι να κάνω, παιδιά. Τώρα ξανά βάλα το βραστήρα να βράσω νερό, να το προσθέσω. Για να προσθέσω τα μακαρόνια θα κάνω σπαγκέτι το νούμερο 6.
Είναι ολικής άλεσης, 11 με 13 λεπτά λέει, στα 10 λεπτά εγώ με 11 το πολύ τα βγάζω, τα θέλω, μη σας πω και πιο λίγο, τα βγάζω, θέλω λίγο πιο αλτέντε, δεν τα θέλω να κολλάνε στο πιρούνι. Έχω βάλει τα μακαρόνια μου να βράσουν, τώρα θα ανάψω το μάτι για... για το μοσχαράκι. Έχω βάλει τις 3 σκυλίδες κόρδο. Εδώ έχει γίνει χάλι η κουζίνα, μην δίνετε βάση, θα την καθαρίσω μετά από το μοσχαράκι πριν που, άφρισε, που το ξάφριζα. Ένα κρεμμύδι κανονικό σε μέγεθος και τώρα θα προσθέσω, αυτή είναι η τρυπητή κουτάλα που σας λέω, το μοσχαράκι μου μέσα. Δεν τσιγαρίζω πάρα πολύ ώρα, ίσα ίσα πολύ λίγο. Και θα βάλω τα μπαχαρικά. Ελπίζω να με ακούτε. Πιπέρι, μισό κουταλάκι πιπέρι. Τώρα με το μάτι τα κάνω εγώ πια, μετά από τόσα χρόνια που μαγειρεύω. Αλάτι όσο θέλετε, εγώ δεν βάζω πάρα πολύ γιατί θα μπει και το τυρί μετά και δεν μας αρέσουν γενικά αλμυρά τα φαγητά. Μπορείτε να βάλετε και κύβο χνόρ, μοσχαράκι, αλλά πάπρικα γλυκιά. Αλλά εγώ δεν το προτιμώ πολύ γιατί παραβγαίνει το φαγητό βαρύ μετά. Και επειδή θυλάζω τώρα δεν χρησιμοποιώ καθόλου χνόρ, σπάνια. Αν κάνω κανένα φιδέ σούπα θα χρησιμοποιήσω. Σίγουρα θα βάλω 2 φύλλα δάφνης την ώρα που θα έχω ρίξει τη σάλτσα και το νερό για να βράζει. Και θα βάλω και λίγο βασιλικό. Η σάλτσα που θα χρησιμοποιήσω είναι από την κομμότριά μου, από την Νίνα μου, που βλέπει όλα τα βίντεο μαζί με την κοράκλα της. Πολλά φιλιά στέλνω και στη μικρή. Είναι φρέσκια ντομάτα σπιτική. Πολύ ωραία, πεντανόστιμη, την έβαλα ξανά σε άλλο φαγητό. Έχω αποσύρει από το μάτι το κατσαρολάκι μου, γιατί ξύπνησε ο μπέμπης, να μην μου καεί, μην μου αρπάξει, πήγα τον κούνησα λίγο. Δεν μπορώ να ανοίξω την... το βαζάκι της σάλτσας, οπότε θα βάλω από ψιλοκομμένες ντομάτες από χωριό που έχω, από Μινέρβα, από την εταιρεία Μινέρβα, είναι πολύ ωραίες και αυτές. Εν τω μεταξύ έχω βάλει και γάλα να ζεσταίνεται, γιατί ξέρω ότι θα μου ξυπνήσει. Να δώσω το πιπέρο που είναι λίγο πιο γρήγορο, πιο εύκολο. Μην κάτσω και θυλάζω, γιατί μετά για να ξεκολλήσει από το στήθος μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βάζω και τα 2 φύλλα της δάφνης. Βάλα και λίγη κανέλα, μου αρέσει πάρα πολύ με το μοσχαράκι κανέλα. Έβαλα τη σαλτσούλα μου με την ντοματούλα, την ψιλοκομμένη. Προσθέτω και νεράκι να το σκεπάσει. Και τώρα θα το αφήσω εκεί να βράσει. Θα το χαμηλώσω το μάτι σε χαμηλή φωτιά. Το πρώτο βράσιμο το κάναμε περίπου μία ώρα, επειδή εγώ δεν βάζω χύτρα. Αν εσείς χρησιμοποιείτε χύτρα σίγουρα θα γίνει όλο πολύ πιο γρήγορα. Εγώ που δεν χρησιμοποιώ χύτρα, το βάλα μία ώρα και τώρα θα το βάλω σίγουρα θα το κρατήσω 45 λεπτά με μία ώρα ακόμα. Σε χαμηλή φωτιά από το 9 θα το πάω στο 6. Και θα το ξεχάσω που λέει ο λόγος. Θα ξανάρχομαι να το βλέπω εννοείται. Τα μακαρόνια μου σε 3 λεπτά είναι έτοιμα. Θα τα βγάλω, θα τα σουρώσω. Το πλυντήριο πια τον γέμισε. Οπότε πάμε να βάλουμε και ένα πλυντήριο πιάτων. Τώρα που έχουμε και καθαρό νεροχύτη. Πάμε να σας δείξω και 3M της προϊόντα. Αντιβακτηριδιακό απολυμαντικό ρούχων. Το πήραμε τον προηγούμενο μήνα που είχαμε τον κορονοϊό. Τελείωσε τώρα. 1,5 λίτρο. Έβαζα λίγο-λίγο σε κάθε πλύση. Ωραίο. Και σίγουρα θα προστατεύει. Είναι της εταιρείας Dettol. Το αφρόλουτρό μου κλασικά Nivea Cream Soft. Τι να σας πω γι' αυτό, ξέρετε ότι το παίρνω συνέχεια, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Fairy Original All-in-One και θέλω να μιλήσουμε για ένα κομμάτι που αφορά τις κάψουλες του πλυντηρίου. Είναι 40 και 40 τεμάχια δώρο, έβγαινε στα 15 ευρώ κάπου εκεί και τα είχα πάρει από το Lidl. Με έβγαλαν 2 μήνες σίγουρα, μη σας πω και παραπάνω. Έχουν μείνει 2 κάψουλες και θα τις ρίξω μέσα στο φέρι το μικρό που πήρα, που είναι 27 κάψουλες. Θα τις ρίξω εδώ μέσα και θα τις χρησιμοποιήσω πρώτες.
Εν τω μεταξύ τα μακαρόνια αλτέντε χρειάζονται λιγότερο χρόνο, αλλά τέλος πάντων πώς να τα ονομάσω να μην κολλάνε, να μην λασπώσουν. Τα έβγαλα, είναι έτοιμα, βλέπετε δεν είναι λασπωμένα. Έβαλα λαδάκι, δεν βάζω βούτυρο, σπάνια θα βάλω βούτυρο, δεν πολύ αρέσει σε κανέναν μας το βούτυρο. Όμως χαράκι μου, όπως βλέπετε, σιγοβράζει. Την κουζίνα μου θα την καθαρίσω μετά. Για πρωινό θα φάω. Αρχικά να σας πω τι έβαλα στο μπέμπι. Είδατε, έβαλα 2 κομματάκια αχλάδι και 1/3 της μπανάνας. Θα φάω εγώ τα υπόλοιπα για πρωινό δικό μου. Επίσης ο ένας ο κουμπάρος μας δουλεύει στην εταιρεία Απλώς, οπότε μου φέρνει φρέσκο γάλα, και επειδή είναι κοντινή η ημερομηνία λήξης τους, έκατσα και έφτιαξα κρεμούλες, θα τις τσακίσουν είμαι σίγουρη, θέλει και καθαρίσμα το ψυγείο μου. Τι να προλάβω, η δόλια η μάνα. Θα φάω και μια κρεμούλα μικρή. Spray conditioner, μαλακτική δηλαδή. Στην ουσία έχω μαγειρέψει, έχω φροντίσει όλη τα το μωρό. Έχω κάνει εγώ το μπάνιο μου. Έχω καθαρίσει την κουζίνα να είναι καθαρή. Τώρα θα φάω το πρωινό μου και δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Τζορτζινάκια μου, ο χρόνος που αφήνεις τα παιδιά στο σχολείο, σε άλλους φαίνεται πολύ, σε άλλους φαίνεται λίγο. Σε εμάς τις μαμάδες που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνει που δάκος μας, δεν φτάνει. Δηλαδή θα πάνε και στο ΚΔΑΠ το απόγευμα και πάλι εγώ θα κάνω δουλειές, πάλι κάτι θα έχω να κάνω. Και το Σαββατοκύριακο είναι η μέρα μας που θα κάτσουμε να παίξουμε και δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με δουλειές πλέον που πάνε σχολείο. Δεν θα ασχοληθώ με δουλειές, πάλι δουλειές θα έχω, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα κάτσω κάνω τζάμια ενώ τα παιδιά είναι στο σπίτι. Θα κάτσω να ασχοληθώ με τα παιδιά να τα δω. Γιατί στην ουσία τι προλαβαίνω να δω από τα παιδιά, το μεσημέρι τα έχω. Και εξαρτάται τι ώρα θα τα πάω στο ΚΔΑΠ, δεν τα πάω ολόκληρο τετράωρο, τα λυπάμαι. Δεν θέλω να λείπουν και όλη μέρα από το σπίτι. Θέλω να τα βλέπουμε κιόλας, γι' αυτό τα κάναμε, δεν τα κάναμε για να τα πασάρουμε από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, τρώω το πρωινό, αλλά κάποιες ώρες να λείπουν από το σπίτι, να ηρεμεί και η μαμά και να μπορεί να κάνει καλύτερα τις δουλειές. Καλό είναι. Τρώω το πρωινό μου τώρα που κοιμάται ακόμα και μετά αν καταφέρω θα πιάσω να τελειώσω με τα ρούχα. Όλα τα ρούχα. Αυτά που βρίσκονται εκεί, αυτά που είναι διπλωμένα στα δωμάτια και πρέπει να μπουν στη θέση τους, όλα αυτά τα ρούχα. Αυτό που κατάφερα να κάνω είναι να φάω το πρωινό μου, να τακτοποιήσω όλα τα ρούχα στα δωμάτια, στις ντουλάπες τους και να διπλώσω όλα τα ρούχα που ευτυχώς δεν χρειάζονται σιδέρωμα, αλλά χρειάζονται μόνο αυτά. Τα σεντόνια και οι 2 μάσκες της Αλεξάνδρας που είναι το υφασμά του τέτοιου που τσαλακώνει. Και αυτά δεν θα χρειαζόντουσαν αν τα διπλωνώ όταν βγήκε το στεγνοτήριο, αλλά προτίμησα να κοιμηθώ, να κάτσω κι εγώ να ξεκουραστώ. Θυλάζουμε και συνεχίζουμε τις δουλειές. Ποιες δουλειές δηλαδή, ένα μισάωρο έχει μείνει, τώρα είδα την ώρα, για να πάω να ξεκινήσω με το καρότσι, να πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Ό,τι προλάβω. Το απόγευμα θα βάλω σίγουρα ηλεκτρική και θα σφουγγαρίσω όλο το σπίτι, θα ξεσκονίσω. Θα κάνω αυτά το απόγευμα για να είμαστε το Σαββατοκύριακο πιο καλά. Καλά, όχι ότι δεν θα ξαναμπεί σκούπα και σφουγγάρισμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν σταματάει ποτέ. Οι δουλειές έχουμε πει δεν σταματάνε ποτέ. Γερές να είμαστε και γεροί όσοι άντρες έχετε αναλάβει το σπιτικό σας. Γεροί να είμαστε όλοι για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Το μαλλί δεν το στεγνώνω ακόμη. Είναι ζεστός ο καιρός εδώ σχετικά. Με το κοντομάνικο βγαίνουμε ακόμα. Το βράδυ, το πολύ πρωί και το βράδυ χρειάζεται μια μακριμάνικη μπλουζίτσα ή ένα λεπτό μπουφανάκι, μια ζακετούλα. Οπότε το μαλλί μου δεν πρόκειται να το στεγνώσω, δεν βάζω θερμοκρασία. Το μόνο που έκανα είναι αντάβιε στη ρίζα, το έξω δεν το πήραξα καθόλου. Και ευτυχώς το μαλλί μου ανοίγει το φυσικό μου χρώμα αρκετά, οπότε δεν χρησιμοποιήσαμε ούτε σαραντάριο ξυζενέ, χρησιμοποιήσαμε πιο light και δεν κάναμε ούτε ρεφλέ. Παρέμεινε το φυσικό μου χρώμα. Αφού θυλάσαμε, κοιμήθηκε πάλι, καθάρισα την κύρα. Κάθεται μέσα, βγαίνει, κάνει ό,τι θέλει. Τροφή και νερό είναι από τα πρώτα που κάνω, οπότε τις τα έκανα το πρωί. Απλά δεν είχα αλλάξει την μπάνα. Εδώ δείτε τι έχει μαζευτεί, πρέπει να πεταχτούν. Καθάρισα και τα μάτια, γιατί πείτε μυστερική, πείτε μου όπως θέλετε.
πείτε με όπως θέλετε, δεν μπορώ, είμαι ψυχαναγκαστική, θέλω λίγο να είναι όλα στην εντέλεια. Αυτά θα μπουν μετά μέσα στο πλυντήριο πιάτων όταν θα βγει, έχει ακόμη 53 λεπτά λέει. Πάω να τακτοποιήσω τώρα όλα αυτά, εκτός από αυτά που θα τα κάνω το απόγευμα ένα σίδερο. Να φτιάξω λίγο το καναπέ. Πάμε να δείτε και μέσα. Να στρώσω και το κρεβάτι μου καλά. Έτοιμο και το λίκνο, έτοιμο και το κρεβάτι μας, όλα συμμαζεμένα. Όλα good. Το στεγνοτήριο το συμμάζεψα το πρωί. Λες και τώρα δεν είναι πρωί, ενώ πριν. Τώρα θα στρώσω το κρεβάτι της Αλεξάνδρας και θα βάλω μία σειρά εδώ. Και εδώ και εδώ. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω στο δωμάτιό τους ήταν αυτό. Αυτό το ντουλάπι μέσα είναι τέλειο, το έχουν αφήσει άψογα. Αυτά τα δύο δεν θέλετε να φανταστείτε πώς είναι. Θέλουν πάλι ξεχώρισμα, τους το κάνω μία φορά την εβδομάδα αυτό το πράγμα, 4 φορές το μήνα δηλαδή. Έχει καταντήσει, λίνο. Μαρία Κρική Μπεμπέ, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Πού να δεις πάνω τι γίνεται, πόσα έχουνε. Θέλει όλο το σπίτι σκούπισμα, σφουγγάρισμα. Τα ρούχα δεν τα τακτοποίησα γιατί πήγα να κάνω το παιδικό. Να τελειώσουμε όλα τα δωμάτια. Πρέπει να στρώσω καλά τον καναπέ. Είναι ένα χάος. Ο μπέμπης ευτυχώς κοιμάται. Δηλαδή έχουμε αυτό, ένα μισάωρο. Σταματάω δουλειές, φυλάζω, τον αλλάζω, συνεχίζω, αν κοιμηθεί. Δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχουν στιγμές που θέλει να είναι κολλημένος πάνω μου και είναι λογικό, είναι μικρούλης ακόμη. Έτσι είναι τα παιδάκια, τα μωράκια. Συνεχίζω. Πάω να τακτοποιήσω τα ρούχα. Έστρωσα τον καναπέ, σκούπισα με την απλή τη σκούπα έτσι λίγο το σαλόνι και την κουζίνα, να φύγουν τα πολλά πολλά. Όταν θέλεις να ξυπνήσουν τα μωρά δεν ξυπνάνε, όταν θες να κοιμηθούν δεν κοιμούνται. Τώρα τον έφερα εδώ για να ξυπνήσει, για να τον αλλάξω ένα μπιμπιλίνο και δυσκολεύεται πολύ να ξυπνήσει. Θα τον αλλάξω ένα μπιμπιλίνο και έφυγα κατευθείαν να πάω να πάρω τα παιδιά. Πώς περνάει η ώρα, αχ πώς περνάει η ώρα. Σε 5 λεπτά η Αλεξάνδρα βγαίνει. Ο Τζουτζούκος κοιμάται, εννοείται με το που μπει στο καρότσι τελείωσε αυτό, είναι σβήνει. Αν κουνιέται το καρότσι, αν σταματάει ξυπνάει. Μόλις πήρα τα παιδιά και γυρίσαμε στο σπίτι, η Αλεξάνδρα έχει απίστευτη γκρίνια. Σε σημείο να μην την αντέχω, να την ακούω τόσο πολύ. Έχει να κοιμηθεί πάνω από ένα μήνα. Οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Έχει αρχίσει και έχει ηρεμήσει ο Γιώργος και η Αλεξάνδρα έχει γίνει αντράλας. Ήταν η μικρή του σπιτιού και τώρα όλη τη ζήλια της τη βγάζει έτσι. Ώρες-ώρες δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Θα βάλω να φάμε. Μετά θα διαβάσω το Γιωργάκι. Τη Δευτέρα έχουν απεργία, οπότε δεν έχουν σχολείο. Θα τα έχω στο σπίτι. Τριήμερο. Μα να σου πω ότι είναι η απεργία. Τι είναι? Ότι δεν θα πάμε στο κηλικείο. Στο κηλικείο? Ναι, γιατί θα πάει να γίνει σε ένα γάμο. Σας κλείνω να βάλω να φάμε. Ο κυριούλης πιάνει τον πιπερό προς το παρόν μόνο μέσα στον ύπνο του. Φυλάζει τώρα, του δώσω μπιμπερό, αλλά δεν το θέλει. Παράλληλα έχω βάλει να φάμε, η Αλεξάνδρα τρώει, ο Γιώργος τρώει, εγώ ακόμη δεν μπορώ να φάω αφού φυλάζω. Θα φάω μόλις πιει γάλα το μωρό. Και εκεί που ηρέμησα την Αλεξάνδρα, μαμά ζωγραφιές, μαμά συγγνώμη, κάναμε αγκαλίτσες, ηρέμησε. Μαμά σου υπόσχομαι ότι δεν θα κάνω αυτά που δεν θέλεις να κάνω. Ξεκίνησε την κρίνια ο Γιώργος, εκεί που διαβάζω μωρέ και καλά, αγαπημένη, μια χαρά. Δεν θέλω να φάω όμως χαράκι, θέλω σκέτα μακαρόνια. Την κρίνια την ίστα ότι πες μου την αντιγραφή εσύ αντί να τη βλέπω. Μια παράνοια σήμερα ζω, μια παράνοια ζω. Τώρα θα κάτσω να βγάλω γάλα γιατί έχει περάσει αρκετή ώρα και πρέπει να βγάλω γάλα. Τακτοποίησα και το πλυντήριο πιάτων, το άδειασα, τα τακτοποίησα και καθάρισα τους νεροχύτες, έβαλα αυτά που ήταν άπλυτα μέσα και τα έχω αφήσει. Θα το βάλω πάλι το βράδυ σε λειτουργία, 2 πλυντήρια σήμερα, αν γεμίσει, αλλιώς αύριο. Και θα βάλω και τον αποσυρωτή μετά μόλις τελειώσω με το θύλαστρο. Έδωσα στον μπέμπι το γάλα από τον μπιμπερό, έβγαλα κι άλλο, του δώσαμε άλλο μπιμπερό, μετά άλλο. Τώρα γίνεται ένας χαμός μες στον αποστηρωτή.
Τον άλλαξα και δύο μπιμπιλίνο, χαμός από μπιμπιλίνο. Έβαλα και τον αποστηρωτή να δουλέψει. Βλέπετε τι γίνεται μέσα, τα πλύνα και τα έβαλα μέσα. Το ζουζούνι το μικρό είναι εδώ. Τι γελάς βρε, τι γελάς βρε που πιάνεις το πανί και γελάς. Τι γελάς βρε. Τα μεγάλα είναι εδώ. Βάλατε παπούτσια, ναι, μάσκες. Ναι. Τα παγούρια στην τσάντα, τυροπιτάκια στην τσάντα. Οκ, okay, δίνομαι και φεύγουμε. Δίνει καύσιμο ο μπαμπάς. Αφήσαμε τα μεγάλα στο ΚΔΑΠ και ήρθαμε στο κέντρο της Ρόδου να δούμε τον μπαμπά μας. Και όταν αργεί ο μπαμπάς στη δουλειά και είναι εφικτό, έρχεται η μαμά και τον βρίσκει. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, and it's the way that you look at me. Μόλις μπήκαμε, ο Μιχαήλ Άγγελος ξύπνησε. Επειδή τον έβγαλε το κατησιωματάκι του, νιστάζει. Ψυχούλα μου. Ψυχούλα μου εσύ. Ναι κύριε, εντάξει, δεν έλειπα ένα χρόνο. Έλεος πια. Έλεος πια. Το χαζοχαρούμενο το βλέπετε πως χαίρεται. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Τι γελάς εσύ βρε γάγα, άγγελε, άνα το σαλάκι του τρέχει, το σαλάκι, όπα πα πα πα, όπα πα πα πα, όπα πα, σε φάει η μαμά μου. Παρόλο που έφαγα καλά το μεσημέρι, δεν ξέρω, ψιλοπεινάω, θα φτιάξω κάτι να φάω, δεν ξέρω τι, ιδέα δεν έχω. Πορτοκάλι. Καταλαβαίνετε η παλιή τι σημαίνει αυτό. Θα βγάλω και τα γάλατα αν τυχόν πιει από το πιπερό το βράδυ. Δεν περιμένω κατευθείαν να ξεκινήσει το πιπερό. Σήμερα βέβαια ή πιει αρκετό γάλα με το πιπερό. Έχω 1-2.5 ώρες για να πάρω τα παιδιά. Οπότε έχω χρόνο να δω μία ταινία. Να κάτσω κι εγώ δηλαδή να χαλαρώσω όσο τρέξιμο έκανα το πρωί. Και όσο τρέξιμο με περιμένει τη νύχτα και αϊπνία κτλ. Να κάτσω τώρα να χαλαρώσω. Θα ψηθεί το σαντουιτσάκι που κάνω. Και μετά θα πάρω καλύτερα τον μπουμπούκο μου. Τον μπουμπούκο μου. Άγγελε. Αγάπη μου είσαι που γελάς όταν σου μιλάει η μαμά έτσι γλυκά. Και θα κάτσουμε να δούμε την Ιούλα Αγγελίτσα στον καναπέ. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ στο σπίτι μας είναι movie night. Καθόμαστε και βλέπουμε δηλαδή ταινία, οικογενειακώς. Θα γυρίσουν τα πιτσιρίκια, θα κάνουν το μπανάκι τους, θα τους έχω βρει εγώ ρουχαλάκια άνετα να κάτσουν έτσι χαλαρά στο σπίτι, κόζι. Και θα κάτσουν να δούμε ταινία. Δεν με απασχολεί το τι ώρα θα κοιμηθούν, αν θα πάει 12 και 1. Ειλικρινά δεν με απασχολεί καθόλου, γιατί κάθε μέρα τα πιέζω πάρα πολύ. 8 και μισή έχουν κοιμηθεί ήδη, άντε βαριά 9. Και πολύ λέω, και πολύ λέω με το σχολείο. Έχουμε πρόγραμμα σκληρό. Οπότε Παρασκευή και Σάββατο δεν με πειράζει που δεν έχουν την επόμενη μέρα σχολείο. Άλλη μία αλλαγή πάνας. Άλλη μία αλλαγή πάνας, ναι. Ναι. Και σήμερα που έγινε η εισαγωγή και της μπανάνας, κάναμε πιο σκληρά κακάκια, πιο σφιχτά, δεν ήταν τα κλασικά τα νερούλα, τα μουσταρδί του μόνο από το θυλασμό. Τι σας λέω, αλλά αφού τα περισσότερα τα συζητάμε, να μην σας το πω και αυτό. Κλασικά θυλάζουμε. Και μετά θα κάτσω να φάω και εγώ το σαντουιτσάκι μου, να πιω και λίγο χυμούλι, να κάτσω να δω τι ταινία θα δω, Netflix θα μπω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το γάλα μου που έχω στην κατάψυξη θα το δώσω σε μια κοπέλα η οποία δεν είχε γάλα στο πρώτο της παιδάκι και πιστεύει πως δεν θα έχει και στο δεύτερο. Εάν δεν θα έχει και στο δεύτερο, βέβαια εγώ θα τη βοηθήσω να το παλέψει με το θυλασμό, δεν θα πω ονόματα εδώ. Θα της δώσω όλο το γάλα που έχω φυλάξει
Και ό,τι γάλα βγάζω και δεν το πίνει ο Μιχαηλάγγελος, περισσεύει δηλαδή, είναι παραπάνω, γιατί με το θύλαστρο δημιουργείς και υπερπαραγωγή πάλι. Θα της το δίνω. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί ξέρω πως θα βοηθήσω μία μανούλα και το μωράκι της θα πιει μητρικό γαλατάκι. Έβαλα ένα έτσι τύπου thriller, τώρα που λείπουν και τα παιδιά. Και μπορώ να το δω, γιατί όταν είναι εδώ τα παιδιά δεν βάζω τέτοιες ταινίες. Τα αστεράκι μου που πιάνει τρακουδάκι, τα αστεράκι μου πώς μεγάλωσε. Η Αλεξάνδρα κάνει ότι διαβάζει ένα βιβλίο στον μπεμπάκο. Είδε κουκουβάγια και τι έκανε. Γύρισε ο Χρήστος από τη δουλειά και πήγε να πάρει τα παιδιά από το ΚΔΑΠ. Εγώ είδα την ταινία, εντάξει δεν με ήταν, δεν ήταν και wow, καλή ήταν. Και τώρα είναι μέσα ο Χρήστος με τα παιδιά, έβαλε στα παιδιά να φάνε κάτι και κάθεται μαζί τους να φάει και εκείνος. Ευτυχώς γλίτωσα τη σκάλα ξανά. Μέρα νύχτα δουλειά. Και εγώ μένω. Όχι, μην τα διαλύσεις πάλι εσύ. Ω, παλακιά. Μαμά, ξέρεις την... Μαμά, ξέρεις την βαλίτσα. Τι είναι? Αυτό ζωντάνε. Είναι σπίτι. Είναι... Είναι το... Γεια σας. Τι παίζουμε εδώ πέρα, αμαξάκια. Στρατό. Ναι. Μάλιστα. Ένα στρατό που είναι καλός. Όπα. Τι κάνουν εδώ τα αδέρφια σου? Πρόσοχη. Μη μας φάρεις ένα τσέκα. Να μας σου πετάξεις κάπως έτσι. Τι κάνουν εδώ? Αλεξάνδρα. Πρόσοχη. Άγγελε. Ω, μωρή νιστάζει. Όλη γραμμή. Είσαι το πιο στο κόκκινο, είσαι πιο καλό. Ρε πω, Η ταινία ακόμη παίζει μέσα, εγώ είμαι ένα πτώμα. Τρώνε κρεμούλα. Ο μπαμπάς με τα ζουζούνια τα μεγάλα. Και εγώ είμαι με το μικρό του ζουζούνι στο δωμάτιό μας. Εδώ τα λέμε. Τα λέμε. Ναι. Τζορτζινάκια μου, θα σας χαιρετήσω. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και εξωπροπάντων εσωτερικά. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για όλη τη στήριξη.